Συνέχεια με τους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ταραγώνα της Ισπανίας. Χθες βράδυ είχαμε την τελετή έναρξη των αγώνων, τους οποίους συμμετέχει και η Κύπρος με πολυμελή αποστολή. Εκ των αποσταλμένων στάθμων μας στην Ταραγώνα, Άντρη Κασάπη έχει το ρεπορτάζ. Η τελετή έναρξης, εμπνευσμένη κυρίως από το ρωμαϊκό της παρελθόν, η Ταραγώνα έγινε χθες βράδυ και επίσημα η πιο μικρή πόλη που διοργανώνει μεσογειακούς αγώνες. Η πόλη της Καταλωνίας υποδέχθηκε τους 4.000 περίπου αθλητές από τις 26 χώρες της Μεσογείου με το σύνθημα «Είμαστε όλοι Ισπανοί». Πάντως δεν έλειψαν οι αντιδράσεις για τη σημερινή πολιτική κατάσταση, με τους περισσότερους θεατές στο στάδιο Νέο να είναι υπέρ της Ενωμένης Ισπανίας. Πρώτη ως ήθιστε εισήλθε στο στάδιο ελληνική ομάδα με σημειοφόρο την τοξοβόλο Ευαγγελία Ψαρά. Η Κύπρος εισήλθε πρώτη-τελευταία, καθώς ακολουθήθηκε το τοπικό αλφάβητο μπροστά από την οικοδέσποινα Ισπανία, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, αποθεώθηκε. Σημειοφόρος της Κύπρου, Αργύρος Ολυμπιονίκης του Λονδίνου, Παύλος Κοντίδης. Ο Καταλανός τραγουδιστής Αντώνιο Ρόχο ξεκίνησε το τελετουργικό, το οποίο συνεχίστηκε με την είσοδο της σημαίας των αγώνων. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, Αλγερινός Αμάρα Τάντι, υποδέχθηκε τους αθλητές και τις αθλήτριες. Την κήρυξη των αγώνων έκανε ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος ο Έκτος. Πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα σήμερα, καθώς έπεσα στη μάχη της διάκρισης 57 Κύπροι αθλητές και αθλήτριες σε 11 αθλήματα. Στην κολύμβηση, ο Τρίφωνας Χατζηχριστοφόρου κατέλαβε την ένατη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο με νέο πανκύπριο ρεκόρ 26-31. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Βαγγέλης Ζόρπαης κατέλαβε τη 14η θέση με 26-93. Η Κάλλη Αντωνίου κατέλαβε τη 10η θέση στα 100 μέτρα ελεύθερο 56-27 στο ίδιο αγώνισμα. Η Τόνια Παπαπέτρου ήταν 16η 58-08. Στα 200 μέτρα ελεύθερο, ο Σεμπάστιαν Κοναρής ήταν 19ος με 1-56-67 και ο Κωνσταντίνος Χατζητόλης 20ος με 1-57-18. Στα 200 μέτρα μειχτή ατομική, ο Θωμάς Τσοπανής ήταν 13ος με 2-06-30. Στην τοξοβολή, η Εθνική Αντρών έχασε από την Ισπανία με 6-2 στις νίκες στα προημιτελικά, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Ήταν και για την Εθνική Γυναικών, καθώς έχασε με 6-0 στις νίκες. Στο ατομικό Αντρών, στη φάση των νοκάουτ αγώνων, Κωνσταντίνος Παναγή επικράτησε του Αλγερίνου Ζάρτζιεκ με 6-0. Ο Κωνσταντίνος Λοΐζο επικράτησε με 6-4 του Αλβανού Τσία, ενώ ο Ανδρέας Ονουφρίου, λόγω της χθεσινής κατάταξης, έχει περάσει και αυτός στον επόμενο γύρο. Στο θαλάσσιο σκι και οι 4 Κύπροι αθλητές και αθλήτριες πέρασαν στους αυριανούς τελικούς στο σλάλομ. Ο Ανδρέας Γεωργίου πέρασε ως 7ος και ο Γιάννης Κόκκινος ως 10ος. Η Φλωρεντία Λοϊζίδου πέρασε στους τελικούς ως 5η και η Στέλλα Αναστάση ως 10η. Στο καράτε ο Χρήστος Ιωαννίδης έχασε από τον Πορτογάλο Μενές με 4-0. Στη σκοποβολή τώρα είχαμε σήμερα τα προκριματικά στο τραπ γυναικών με τους πρώτους 75 δίσκους. Η Γεωργία Κωνσταντινίδου με 68 επιτυχίες είναι μέχρι στιγμή στην 4η θέση. Η συνέχεια του αγωνίσματος θα δοθεί αύριο με τους επόμενους 50 δίσκους, ενώ θα ακολουθήσει και ο τελικός. Στο τραπ αντρών μετά την πρώτη μέρα ο Χριστόφορος Κωνσταντινίδης είναι 17ος με 69 επιτυχίες και ο Ανδρέας Μακρύς 20ος με 68 επιτυχίες. Στο μπάτμιντον η Αναστασία Ζατζίδου έχασε στον πρώτο γύρο από τη Γαλλίδα Οβού με 2-0. Άξιο αναφοράς η παρουσία της Άννας Κορακάκη, η οποία αγωνίστηκε σήμερα στο αεροβόλο πιστόλι 10 μέτρων. Μετά τα σημερινά προκριματικά, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίου είναι στην πρώτη θέση με 575 βαθμούς. Συνδυόμαστε τώρα ζωντανά με την Ταραγώνα και τον συνάδελφο Γιώργο Σοκράτους, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα των μεσογειακών, των Κυπρίων αθλητών. Γιώργο, καλησπέρα από τη Λευκοσία, σε ακούμε. Αντώνη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την Ταραγώνα. Βρισκόμαστε στην αίθουσα που διεξάγεται η πρώτη μέρα των προκριματικών της ενόργανης γυμναστικής ανδρών και γυναικών. Αυτή την ώρα η ομάδα των ανδρών μας βρίσκεται στον πλάγιο. Νωρίτερα έκανε έδαφος, ενώ άλμα έκαναν και τα κορίτσια. Ενόργανη γυμναστική είναι ένα άθλημα στο οποίο ελπίζουμε στην διάκριση. Μεχμή του δόρατος φυσικά τον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος μπορεί να μας χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και σε αυτούς τους αγώνες. Να πούμε ότι αυτή την ώρα
ώρα στο βόλεϊ γυναικών. Η ομάδα μας ιτάται με 2-0 σετ από την Ελλάδα. Είναι αγώνας στον όμιλο, δεν είναι ένας αγώνας νοκάουτ. Οπότε θα έχει την δυνατότητα στη συνέχεια να δώσει την μάχη της για πρόκληση στην νοκάουτ φάση. Να πούμε ότι από εκεί πέρα στην ιστιοπλοεία, που και εκεί περιμένουμε διακρίσεις, με τον Παύλο Κοντίδη στα λέιζερ και τον Ανδρέα Καριόλου στα RSX. Ο Ανδρέας Καριόλου ήταν 7ος, ενώ ο Παύλος ο Κοντίδης σε 2 ιστοϊδρομίες ήταν 3ος και 7ος αντίστοιχα, με 10 βαθμούς ποινής, ισοβαθμή στην 3η θέση με ακόμα 2 αθλητές. Συνομιλώντας μαζί του μετά την ολοκλήρωση των 2 ιστοϊδρομιών, είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αφού περίμενε καλύτερα. Όμως ήταν μια πρώτη γεύση από την θάλασσα εδώ της Ταραγώνας, του Σαλού συγκεκριμένα, και ελπίζει τις επόμενες μέρες να πάει ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σοκράτους. Καλό βράδυ. Ενημέρωση βεβαίως για τους μεσογειακούς αύριο.